εκπομπή, ας πούμε, θα ήθελες να πας πάρα πολύ? Και αν την έχεις προσεγγίσει αυτή την εκπομπή? Δεν μπορώ να βγάλω μια εκπομπή, παιδιά, από όλες. Όποια με καλέσει, θα πάω με μεγάλη μου χαρά. Ναι, όχι. Ποια είναι αυτή, ας πούμε, εγώ... Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το κάλεσμα το έχω δεχτεί πιο πολύ και ευχαριστώ πολύ και το Φώτη και τη Μαρία. Σε καλέσα να πας εκεί? Όχι, το κάλεσμα εννοώ... το να σε δείξουνε, α, η ναι, αποδοχή να αυτή, το να σε αποδεχτούνε με αυτόν τον τρόπο. Με σεβασμό, έτσι. Ναι, αυτό. Δεν είπανε ότι κάτι δεν το ότι με θίξαν. Αυτό εννοεί. Όχι, ναι. Όχι, ναι. Ναι, ναι. Γιατί έτσι πιστεύω εγώ. Οι οποίες δεν σέβονται αυτό που κάνεις. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι. Είναι σε κάποια όρια επιτρεπτά. Συγκεκριμένα για το Φώτη και τη Μαρία που μιλάς, οι άνθρωποι έχουν τρομερό χιουμόρ. Ειδικά, ναι, ναι. Ο Φώτης πάρα πολύ και τα δύο παιδιά. Όπως ναι. Και τα παιδιά από το Δέστε, τους πιστεύω ότι ποτέ δεν θα είχαν κάνει κάτι κακό. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Όλοι από κάπου ξεκινάμε. Εάν δεν βοηθήσουμε, εγώ εσένα, εσύ εμένα, όχι, εγώ γενικά, τον άλλον. Νομίζω ότι με απόλυτο σεβασμό σε αυτό. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Ναι, ναι, το πιστεύω ναι, και εγώ αυτό. Δεν είναι ούτε ο άλλος θα πάει να πιάσει κάτι άλλο, κάποια άλλη δουλειά. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Δεν μπορούμε λοιπόν να τον συντάξουμε ότι θα τον βλέπουμε με διαφορετικά. Εγώ έτσι πιστεύω σαν Ειρήνη τώρα. Ναι, σε έχει χτυπήσει το τηλέφωνο σου, να σου πούνε, Ειρήνη μου, θέλουμε να είσαι καλεσμένη στην εκπομπή να μας μιλήσει για τη ζωή σου. Κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία να ψαχτεί. Ήρθανε από την Λεωνόρα Μελέτη στο σπίτι μου και μου κάνανε συνέντευξη. Ήταν η μόνη, δηλαδή, ας πούμε, εκπομπή που ενδιαφέρθηκε να δει τι γίνεται. Ναι, 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 ναι. Από εκεί βγήκε. Εστιάσανε κυρίως. Δηλαδή, οι μεγάλες εκπομπές που σε προβάλλουν. Έχει μεγάλη δύναμη εκπομπή. Δηλαδή και στην επαρχία και κάπου που δεν μπορεί άλλο να δει, άλλο δεν μπαίνει στο διαδίκτυο. Από εκεί όντως σε μαθαίνουν. Πού εστιάσαν κυρίως, στο χαβαλέ που κάνει η πριγκιπέσσα ή στο τι άνθρωπος είναι η πριγκιπέσσα? Στο να έρθουν να δουν την πριγκιπέσσα. Στο να έρθουν να δουν τι είναι η πριγκιπέσσα, πώς είναι από κοντά. Έτσι πιστεύω. Και πώς γίνεται αυτό όλο που βγάζει, από πού το βγάζει. Και γιατί πριγκιπέσσα. Και γιατί πριγκιπέσσα. Ναι. Αυτό θέλω να μάθω. Γιατί πριγκιπέσσα. Και όχι Βασίλισσα ή η Θεά ή ξαφνικά. Το πριγκιπέσσα είναι από το τραγούδι, πώς βγήκε όχι, το όνομα? Όχι, το πριγκιπέσσα μου αρέσει το τραγούδι του Βασιλικάρα, σωστό. Και το βάζω πάρα πολλές φορές και στην εκπομπή, έτσι. Πιστεύω ότι υπάρχει... Σοκράτης Μάλαμας δεν το είπε αυτό πρώτο. Ναι, ο Σοκράτης Μάλαμας το έχει πει, αλλά και το λέει και ο Βασίλης Κάρας. Το ξέρω, ναι. Ναι, ναι. Βγήκε τελείως, όχι αυθόρμητα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος, έτσι αυτό το πριγκιπέσσα, θα μου πεις τώρα φαντάζεσαι μία με στέμα, ενώ δεν έχεις στέμα. Όχι, μπορεί έτσι. Δεν λένε πριγκίπισσα, θα σε κάνω βασίλισσα, πριγκίπισσα στη ζωή σου, είναι κάπως όμως έκτορες. Κάτι το οποίο σε πάει σε μύθο, σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα παραμυθένιο κόσμο. Από μικρές μας αρέσαν τα παραμυθάκια να διαβάζουμε. Η πριγκιπέσσα, η Χιονάτη. Να, έτσι έχει όλες τις πριγκίπισσες εκεί πέρα. Είσαι ρομαντική σαν άνθρωπος. Πάρα πολύ. Είσαι. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κοιτάω τη θάλασσα, το φεγγάρι, τα αστέρια. Να κάθομαι στην παραλία, να έχω μία μπύρα μαζί μου. Α, τα τσιγάρα μου. Τα τσούζι. Με την κουμπάρα. Α, πες μου για την κουμπάρα σου. Αχ, η κουμπάρα, αυτή η κουμπάρα. Έλα, γιατί έχω ώρα να φωνάξω. Ξέρεις τι, έκανα την κατάθεση ψυχής τώρα. Τώρα ξεκουδουνιαστείτε, λέει. Έχουμε ώρα ξεκουδουνιαστείτε. Την κουμπάρα την ξέρεις? Όχι, την κουμπάρα δεν την ξέρω. Η κουμπάρα είναι μεγάλη γκεστάρ στην εκπομπή της πριγκιπέσσας. Για πες. Κουμπάρα. Η κουμπάρα. Από πού είναι αυτή η κουμπάρα? Είναι όντως κουμπάρα σου, κουμπάρα? Καμία σχέση κουμπάρα. Εξήγησέ μας λοιπόν. Είναι σαν το κυρίσμο του Λαζόπουλου. Σαν την κυρία του Λαζόπουλου. Η κουμπάρα. Η υποτιθόμενη κουμπάρα, έχω κι άλλη κουμπάρα, γιατί μπαίνουν 2-3 κουμπάρες, όλες κουμπάρες είμαστε. Α, γίνεστε δηλαδή ο νέα κουμπάρες. Ναι, γίναμε, βαφτιστήκαμε στον αέρα κουμπάρες, αλλά από εκεί και πέρα, πριν από την κουμπαριά, ήμασταν και στο Face να μιλάγαμε πιο πολύ κοντά. Ναι. Έτσι. Και τα δικά μου και τα δικά της. Και κάτι είχε γίνει μέσα στο chat, δεν θυμάμαι. Κάπως είχαν πει κάποια κουβέντα τα παιδιά. Και λέγαμε. Και μου λέει, οκ, μου λέει, θα σε λέω κουμπάρα, μου κάνει. Μου το α, γράφει. Έκανα πάντρεμα θα είχε γίνει. Λοιπόν, ναι, κάτι είχε γίνει. Κάτι, κάποιον είχαμε παντρέψει, κάποιον είχαμε κάτι. Θα σε κάνω κουμπάρα, μου λέει. Ωραία, τη λέω. Θα με κάνω, θα σε κάνω. Και από την μέρα εκείνη που γίναμε κουμπάρες στον αέρα, είμαστε κουμπάρες. Πολύ γνωστή κουμπάρα, να κάνω. Αλλά δεν περιμένεις τις κουμπαριές. Όχι. Έχω. Να σου πω. Πώς. Γιατί και εγώ είχα. Εγώ τους πάντρεψα κιόλας τότε στην εκπομπή. Βάφτισες.
Όχι, δεν βάφτισα, μόνο πάντρεψα. Όχι, πάντρεψα, ενώ παρευρέθηκα στο γάμο. Παντρευτήκα τα παιδιά μου, το έχω πει. Πολύ, είδες, παιδί μου, όταν είσαι. Σ' αρέσουν αυτά και να φτιάξει τον κόσμο και να περνάει και καλά. Σε πληροφορώ ότι μου έχουν ζητήσει να παντρέψω, παιδιά. Να παντρέψεις. Είναι ζευγάρια τα οποία είναι πάρα πολύ καλοί μου φίλοι. Και μου έχουν πει, θα με παντρέψει. Ωραία. Θα με παντρέψει ένα. Να σε ρωτήσω γιατί για την κουμπαριά με ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Λοιπόν, γίνεσαι με την πρώτη που. Αχ, τα έγραφε στα σχετικά σου. Αχ, ναι, είναι το πολύ καλό παιδί και τα σχετικά. Κουμπάρα. Κουμπάρα και άλλα κουμπάρα και όλο δέχτηκε το γλυκό. Ναι. Τα παιδιά δεν τα γνώρισα από κοντά. Ναι, την κουμπάρα μου την γνώρισα. την κουμπάρα μου, αυτή που λες καθ' αυτού κουμπάρα. Ναι. Την έχω γνωρίσει, έχω πιει καφέ μαζί της, είναι μια πολύ καλή κοπέλα. Τα περισσότερα τα παιδιά δεν τα ξέρω, γιατί ξέρεις, δεν έχουν την ίδια ευέλεια να είναι στην Αθήνα όλοι. Ο ένας είναι στην Πάτρα, ο άλλος είναι Θεσσαλονίκη, ο άλλος είναι στην Άρτα. Γιατί δεν κάνεις ένα πάρτι. Αυτό θα κάνω τώρα. Μπράβο. Δεν είναι τα princess party. Ναι, όχι ακριβώς. Πάντως για princess party πάει. Τον Ιούνιο. Θα μας καλέσεις να φανταστώ, Ναι, δεν το συζητώ. Θέλουμε να έρθουμε. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Μου θυμίζει κάτι της εποχής, θυμάστε, ρε παιδί μου. Το Γαρδέλι και όλα αυτά που κάναν τους. Εντάξει, αντίπαλοι σταθμοί και καλά και τα σχετικά. Τους ερατσεχνικούς. Και κάνανε ναι, τους ερατσεχνικούς και κάνανε τα πάρτι τους και γνωριζόταν όλοι. Ναι, είναι τρομερό. Ναι, 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 ναι. Μπορούμε να πούμε ότι είσαι εντός εισαγωγικών. Ο θηλυκός, τηλεοπτικός, Μάριος Μπλάκμαν. Ναι, ναι. Ναι, ο Μπλάκμαν. Ο Μπλάκμαν είναι φίλος μου. Σε γυναικεία έκδοση και σε οθόνη. Μάριε, πολλά φιλιά σου στέλνω. Ξέρω ότι με παρακολουθείς, με αγαπάς. Με ξέρω από μωρό εμένα ο Μάριος, γιατί έχει τα χαλιά στη γειτονιά μου. Ναι, δίπλα σου, έχω δει τα μάτια. Ναι, ναι. Παιδιά, χωρίς πλάκα, τώρα το έκανα συνειρμό. Ο Μάριος ήταν ένας άνθρωπος, γι' αυτό έτσι σκέφτος αγαπήθηκε. Φίλες μου! Κυρίες μου, κυρίες. Εσύ έχεις κουμπαρά. Αλλά το πας και στο 3/4 το κεφάλι. Η κουμπάρα και ο κουμπάρος. Λοιπόν, και έχουμε και άλλα ένα τα φανταράκια. Ποιο έχουμε που λες? Τα στρατόπεδα κάτι που συνομιλείς. Ναι, ναι, μπαίνουν μέσα παιδιά από το στρατόπεδο. Τα παιδιά σου είναι εκεί την ώρα που γράφεις τις εκπομπές? Όχι. Είναι μάλλον τη ζωντανά. Όχι, 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 δεν μπορείς να, δεν νομίζω, να κάνεις ζωντανή με δύο παιδιά γιατί... Όταν έχεις δύο παιδιά, δεν μπορείς να αποδώσεις κιόλας. Έτσι, μη φωνάξεις σε παιδό. Μη μιλήσεις. Ή έρχεται το παιδί και σε φωνάζει. Ή το. Όχι, κάτι. Ρωτά, γενικά δεν πιστεύω. Κανένα από το παιδί σου δεν έχει πει μαμά να κάτσω κι εγώ να δω λιγάκι. Όχι. Του λέει πήγαινε δίπλα στο δωμάτιο και βάλει το ίντερνετ και με βλέπεις. Το ίδιο είναι. Κοιτάξτε, παιδιά, η ώρα που γίνεται η εκπομπή και η ώρα που τελειώνει, δεν μπορείς να έχεις ένα παιδί μέχρι τις 1:30-2. Όντως, ούτε και τις 11. Εγώ απλά θεωρώ τώρα με αυτό που μου λες. Όταν έχει το παιδί αύριο σχολείο. Ότι το παιδί σου δεν θες να σε απομυθοποιήσει από τον ρόλο μαμά. Ναι, μεν ωραία η τρέλα που πουλάς, ναι, μεν ωραία όλα αυτά που κάνεις. Κάπου αποσκοπείς, λες, δεν ξέρεις. Μπορεί να σε ανέβασε και από κάποιες άλλες καταστάσεις που μπορεί να έχεις περάσει και να ήταν για σένα μια λύτρωση, γιατί κάτι πως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχω πέσει μέσα. Κοντοχωριανή, έρχεσαι σιγά σιγά. Πάω σιγά σιγά λοιπόν. Σιγά σιγά, αλλά με σταθερά βήματα. Ναι, και βλέπουν τα παιδιά, ξέρουν ποια είναι η μαμά τους, mm-hmm. Κάνεις όλα αυτά που λες. Αλλά δεν θέλεις να φύγεις από το ρόλο μαμά. Δηλαδή δεν θέλεις τα παιδιά σου να είναι εκεί σε όλη αυτή την. Την τρελίτσα, το παρτάκι που κάνεις για όλους εμάς. Ναι. Αυτό μου βγάζει σε μένα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Δεν θα σου πω κάτι παραπάνω. Τώρα θες να με ψαρέψεις. Θέλω να μου πεις τι όνειρα έχει η πριγκιπέσα, αφού έχεις μπει τώρα πλέον σε μια διαδικασία και κάνεις αυτό που κάνεις. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν αποσκοπείς κάπου, αλλά κάτι ονειρεύεσαι. Για το καλύτερο μέλλον των παιδιών σου βασικά. Ναι. Γι' αυτό τα κάνεις κιόλα. Ναι. Τι θα ήθελε να κάνει η πριγκιπέσα για το αύριο? Να κάνω μια εκπομπή σε ένα κανάλι. Με περιεχόμενο τι? Την ίδια εκπομπή θα ήθελες σε ένα κανάλι. Ναι. Θα ήθελες ναι, αυτό μουσική. Να, δηλαδή θα ήθελες αυτό να μεταφερθεί όπως είναι το ναι. project από το ίντερνετ στην τηλεόραση. Το έχεις ναι. προωθήσει πουθενά αυτό? Παιδιά, ακόμη είμαι στο συζήτημα. Σιγά, μιλάς σιγά. Όμως. Ναι, μιλάω, το προπαλεύουμε. Σιγά σιγά θέλει αργά και σταθερά βήματα. Έχεις δεν... κάποιον άνθρωπο πέρα από τον σύντροφό σου που να σου χειρίζεται όλα αυτά ή μαζί το παλεύετε με τον άνθρωπο σου, είναι άσχετος από το χώρο, απλά το παλεύει μαζί σου και αγωνιάει για το μέλλον σου? Δεν είναι άσχετος από το χώρο. Α, είναι σχετικός του χώρου. Ναι. Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε παραπάνω πράγματα, πιστεύω. Δεν θέλω να ρωτήσουμε παραπάνω. Εγώ φαντάστηκα. Λέω για να μην τη ζηλέψω. Γιατί συνήθως αυτοί που κάνουν το ίδιο χώρο είναι κάπως περίεργοι. Εσένα σου τυχε. Εμένα μου τυχε. Εμένα όλα μου τυχε. Jackpot. Ανοίγουν οι ουρανοί. Είναι σχετικός του χώρου. Ναι. Καλά, μπράβο. Μπράβο αυτό. Να μου πεις αυτό είναι και στον άνθρωπο τώρα. Αυτό το εμείς το κάνουμε χαβαλέ. Για να το έχεις κιόλας μέσα. Όπως βλέπεις και εμείς τα βγάζουμε όλα τα πλήτα στη φόρα. Ναι, ναι.
Οπότε το έχει χειριστεί αυτός ουσιαστικά. Ναι, μεγάλη διαχείριση είναι δική του, πιο μεγάλη από μένα. Δηλαδή στο να με στηρίξει. Στο να πρώτη στηρίξει που, η πρώτη στήριξη για να κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει να σε στηρίξει και κάποιος. Ναι. Εντάξει, δεν βγαίνεις και κάνεις. Η στήριξη που δέχτηκα από αυτό το άτομο με έχει φτάσει εδώ σήμερα. Και μπράβο, η δική μου η επιμονή. Μπράβο, και η δική μου η αγάπη, ώστε να αγαπάω το τραγούδι, τη μουσική και το χορό, παιδιά, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι μου τραγουδίστρια τη Σοκολιέτα. Από μικρή αυτό το πράγμα, αυτό που είπες. Η μητέρα μου με έβλεπε με ένα μικρόφωνο. Δεν υπήρχε, λέει, πουθενά και τίποτα να μην έχω ένα μικρόφωνο. Μου λέει, θα γίνεις τραγουδίστρια. Ήσουν πάντα έτσι τόσο, με τα μηνάκια σου. Ναι, από μικρή. Δηλαδή, στο σχολείο τα πήγαινες πριν ασχοληθείς με όλα αυτά. Είσαι αυτή ή το πάσα project, δηλαδή ότι η Βενιέρη κυκλοφορεί με το μίνι το καυτό. Όχι. Σε αυτό το στυλ που το λες, όχι. Δηλαδή, μόνο στην εκπομπή θα βγω με κάποια εμφάνιση. Γιατί είναι μουσική εκπομπή, δεν μπορείς να τη μεράσω. Καλά, και ούτως ή άλλως, γιατί αφού μπορείς και τα δείξεις, γιατί δεν τα δείξεις, θα σου πω και έτσι. Όχι, είμαι. Το να πάω σε ένα κλαμπ και να φορέσω ένα τέτοιο στυλ θα το κάνω. Το να πάω να πάω όμως το παιδί μου από το σχολείο, λέμε. Δεν θα πάω ούτε με το τακούνι, το δίμετρο, ούτε με το κοντό. Θα πάω να βάλω το τσιν μου, μία μπλούζα κανονική και γεια σας. Μ' αρέσει. Και εμένα. Γιατί κοίταξε να δεις, δεν είναι όλες οι ζωές, όλη η καθημερινή η ζωή μας ένα στυλ. Έτσι. Άλλο είμαι σαν μαμά και πιστεύω ότι θα είμαι και αυστηρή σαν μαμά. Δηλαδή με την κόρη, με το γιο, από πίσω, Κέρβερος. Mm-hmm. Μπράβο, Ειρήνη. Με αυτό είναι το σημαντικότερο και είναι και το πιο συγκινητικό από όλα που έχεις πει μέχρι στιγμής, νομίζω, από αυτά που έχω ακούσει. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, γιατί κλείνουμε σιγά-σιγά, να σου ρωτήσω κάτι για το πάρτι. Έχουμε κλείσει χώρο, μπορούμε να ανακοινώσουμε ημερομηνία. Όχι ακόμη. Πιστεύω μέσα στο μήνα θα έχει ανακοινωθεί. Μα όλα μέσα από την εκπομπή σου. Ναι, θα ανακοινώσουμε. Ντερεκάκι μου, πώς σου φάνηκε σήμερα που είχαμε την Ειρήνη που. Εγώ δηλαδή το έχω πει χιλιάδες φορές αυτό το όνομά σου. Πριγκιπέσα μου, πριγκιπέσα μου και πριγκιπέσα μου. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε. Μένα μου άρεσε γιατί είχαμε έναν αληθινό άνθρωπο πάνω απ' όλα. Και έναν διαφορετικό. Διαφορετικό. Μια πολύ καλή μαμά από ό,τι κατάλαβα πάνω απ' όλα. Γιατί πιο πολύ μίλησε ως μαμά παρά ως πριγκιπέσα. Να πω την αλήθεια. Εγώ περίμενα να ακούσω περισσότερο την πριγκιπέσα, αλλά με. Πραγματικά ήταν surprise για μένα αυτό. Εμένα μου αρέσει που η πριγκιπέσα μίλησε για τα πριγκιπόπουλα. Ναι, αυτό. Και κάπως έτσι θα το κλείσω έτσι όλο το θέμα. Βγάλαμε, το πήγαμε λίγο πιντάκι πιο φιλοσοφημένη διακομπή, αλλά εγώ αυτός ήταν ο σκοπός σήμερα. Δηλαδή ήθελα τόσο πολύ, μα πραγματικά τόσο πολύ, γιατί είναι και πολύ άσχημο ρε παιδιά, όταν βλέπετε έναν άνθρωπο στην τηλεόραση. Και είτε είναι πραγματικά αυθεντικός να τον παρεξηγείτε και να είναι δαχτυλοδεικτούμενος με την άποψη ότι έλα μωρή για να βγαίνει έτσι, μπορεί να μην σεβείτε ούτε καν τον. Δεν είναι έτσι. Είδατε λοιπόν ότι υπάρχουν πτυχές του εαυτού μας σε ανθρώπους που είμαστε αυθόρμητοι, που κρύβουμε και δεν. Και εμένα μου έχει τύχει αυτό. Να μου λένε καλέ, είσαι σοβαρή. Λέω τι θες να κάνω, α πούμε, τούμπες μες στον δρόμο, ζογκλερικά, τι. Είναι πολύ όμορφο να ανακρίνεις με την καλή έννοια το λέω τους ανθρώπους που βλέπεις. Σε μια εικόνα και τους έχεις μόνο έτσι στο μυαλό τους. Κάπως έτσι θα κλείσω. Ειρήνη μου, σ' άρεσε η εκπομπή. Πάρα πολύ. Πέρασες καλά. Πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε πριγκιπές. Αγαπάμε πολύ. Πες άλλη μια φορά που σε βρίσκουν την πληκτρολογούν. www.pringipesa.gr Πριγκιπέσα.gr. Λοιπόν, κάντε like στη σελίδα του TV2 για να γίνετε μέλη και να γίνουμε μια παρέα. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας δευτεράκι την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα στο ίδιο κανάλι. Μέχρι τότε, μάκια μου, και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε γιατί τις κάνετε να ανησυχούν. Και TV2 πριγκιπέσα μου, ξέρεις τι κάνει. Ντου! Γεια σας!